Εμείς λοιπόν θα πάμε μακριά, αλλά και πολύ κοντά. Θα πάμε εκεί που συναισθήματα πρωτόλια, όπως είναι η χαρμολύπη, όπως είναι η λεβενδιά, όπως είναι η χαρά ή ο πόνος, εκφράζονται μέσα από φωνές ανθρώπινες. Εκεί που ενώνονται οι φωνές σε ένα κύκλο και δεν είναι κανείς πρώτος, αλλά όλοι μαζί με το δικό τους μέτρο και τη δική τους δύναμη και αγωνία συνεισφέρουν στην πολυφωνία. Πολυφωνικά σχήματα. Εκεί που η μουσική βγαίνει από την ανθρώπινη φωνή. Η αφορμή είναι μια συνάντηση πολυφωνικού τραγουδιού, η πρώτη που έγινε στη χώρα μας τον Αύγουστο του 1999. Και αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού, που πάει να γίνει θεσμός, είναι σήμερα φιλοξενούμενο στο Sync & Plein. Και δεν θα είναι μόνο με τους οργανωτές και τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τη δουλειά, αλλά και τα σχήματα που θα δώσουν τον ήχο και αυτό που θέλουμε να σας μεταφέρουμε ως πολιτισμό. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε αμέσως. Στο μέσον του πάνελ, να ξεκινήσουμε έτσι, αν δεν έχετε αντίρρηση, η κυρία Τσίλη, είναι ο άνθρωπος που το σκέφτηκε, τον εμπνεύστηκε, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Λαμπρίδης. Καλησπέρα. Σκηνοθέτης, καταρχάς, ο Αλέξανδρος, αλλά και καλλιτεχνικός διευθυντής αυτού του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε. Στα δεξιά του. Να πω μόνο ότι όλο αυτό ξεκίνησε από όλους παρευρισκόμενους. Ναι. Και τον Αντώνη, τον Έξαρχο και τον Βασίλη. Θα τα πούμε, ναι. Αλλά ξέρουμε ότι κάποιος είχε την αρχική ιδέα και ήσουν εσύ. Στα δεξιά του είναι ο κύριος Αντώνης Έξαρχος, οργανωτικός γραμματέας αυτού του φεστιβάλ. Καλώς ήρθατε, κύριε Έξαρχε. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Και ο Βασίλης Ονιτσιάκος, επιστημονικός σύμβουλος του φεστιβάλ και καθηγητής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο των Ιαννίνων. Μένει μόνη μας στα Γιάννενα. Και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ για το Sync & Plein. Έχουμε μια αφορμή λοιπόν. Την 14η Απριλίου. Την Παρασκευή. Να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Τι θα συμβεί, για να έρθουμε στο βασικό ερώτημα, τι σημαίνει πολυφωνία. Ίσως δεν θέλουμε μια απάντηση μουσικολογική, αν κάνει πρώτες, τρίτες και πέμπτες η φωνή και οτιδήποτε άλλο, αλλά από πού προέρχεται, πόσο ελληνικά μπορεί να είναι όλα αυτά. Πάμε στο Παλάς λοιπόν, 14 του μηνός. Τι ακριβώς συμβεί, Αλέξανδρο? Πάμε στο Παλάς, σε δύο μέρες από σήμερα. Είναι μια μεγάλη συναυλία πολυφωνικού τραγουδιού, όπου συμμετέχουν ελληνόφωνα, ένα αλβανόφωνο και ένα βλαχόφωνο πολυφωνικά σχήματα. Σχήματα που συμμετείχαν το καλοκαίρι στην πρώτη διεθνή συνάντηση πολυφωνικού τραγουδιού που οργανώθηκε τον Αύγουστο στην παραμεθόρια της Υπήρου, στο Πογόνι και στο Φιλιάτι. Στα Γιάννενα και στη Θεσποτήγια δηλαδή. Είναι μια μεγάλη συναυλία που προσπαθεί να φέρει σε επαφή το αθηναϊκό κοινό με αυθεντικούς εκφραστές του πολυφωνικού τραγουδιού, αλλά και με νέους οι οποίοι βαδίζουν στα χνάρια των αυθεντικών εκφραστών, με σχήματα νέων που καταγίνονται με το είδος της πολυφωνίας. Είναι την Παρασκευή το βράδυ, είναι στις 8.30, συμμετέχουν το πολυφωνικό των κτισμάτων, το γνωστό πολυφωνικό που στάθηκε πρωτοπόρο στη δισκογραφική παρουσίαση του είδους. Είναι το πολυφωνικό της Χιμάρας, Βορειοϋπειρώτες από τη Χιμάρα. Είναι το πολυφωνικό του Ακάλαμου από τα Γιάννενα. Είναι η Χαωνία, σχήμα νέων ανθρώπων, νέα παιδιά που τραγουδάνε πολυφωνικά τραγούδια εδώ και 4 χρόνια. Είναι το πολυφωνικό της Υπήρου του Βαγγέλη Κότσου, όπως επίσης είναι οι μαθητές του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων Φίβου Ανογεννάκη στην Πλάκα. Επίσης συμμετέχει το σχήμα Νέα Αργυροκάστρο, που είναι αλβανόφωνο, είναι από το Αργυρόκαστρο, είναι σχήμα με διεθνή καριέρα, υπάρχει εδώ και 30 χρόνια και έχει δισκογραφήσει και παρουσιαστεί πολλές φορές σε διάφορες χώρες. Και τέλος, συμμετέχει ένα εκπληκτικό σχήμα, το πιο μελωδικό πιθανά της συναυλίας και πιθανά το πιο άγνωστο, είναι η Βλάχη από το γιο Αντών Πότσι της Αλβανίας. Βλαχόφωνο πολυφωνικό. Πέρα από τα καθαρά πολυφωνικά σχήματα, συμμετέχει ένας δυνατός όμιλος, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω μόνο έτσι, μια μικρή έκπληξη για την συναυλία, όμιλος ανδρών και γυναικών από την Ομοσπονδία Μουργκάνας, που θα τραγουδήσει και θα χορέψει αντιφωνικά τραγούδια. Δηλαδή, ό,τι έμεινε σαν απόήχος από τα πολυφωνικά τραγούδια. Άρα η βραδιά που, για την οποία μιλάμε θα είναι μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα, Αλέξανδρε Λαμπρίδη. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως σας συναντάμε σήμερα και μιλάμε για τη νύχτα στο Παλάς, θα μιλήσουμε και για τη δεύτερη συνάντηση, το δεύτερο διεθνές φεστιβάλ. Νομίζω ότι θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο. Μία με 6 Αυγούστου φέτος. Μία με 6 Αυγούστου. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν θα συμφωνούν και οι τηλεθεατές, ότι το πρώτο φεστιβάλ που ήταν και διεθνές και ήταν και φεστιβάλ, λίγο σαν να χάθηκε μέσα στο καλοκαίρι. Ίσως να μην το πήραν πάρα πολύ είδηση. Και θα ήθελα, κύριε Βασίλη Νιτσιάκο, που είστε και επιστημονικός συνεργάτης, αλλά και καθηγητής λαογραφίας, λίγο να μας πάτε στην ιστορία του πολυφωνικού τραγουδιού. Τι σημαίνει πολυφωνικό τραγούδι, για πόσες ομάδες μιλάμε εδώ στην Ελλάδα? Ναι, κοιτάξτε, ένα δύσκολο ερώτημα και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την καταγωγή του πολυφωνικού τραγουδιού.
Η δική μας προβληματική δεν έχει να κάνει τόσο με την καταγωγή του, όσο με τη λειτουργία του. Και με ενδιαφέρει να αναδείξουμε τα κοινά στοιχεία και όχι τόσο τις καθαρότητες. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αν θέλετε, και από την άποψη της πολιτικής του πολιτισμού. Μέχρι τώρα, οι λαογράφοι προσπαθούσαν να αποδείξουν ο καθένας για τη χώρα του ότι ένα στοιχείο του πολιτισμού είναι δικό του και μόνο. Και ότι εκείνη η καταγωγή του και άλλα δανείστηκαν από αυτόν. Και αυτό το συνέδεσαν με ανωτερότητες, με εθνικές καθαρότητες κλπ. Αυτό είναι μια λάθος προβληματική. Εμείς πάμε να δούμε πώς αυτό το στοιχείο που ενώνει διάφορους λαούς μπορεί να λειτουργήσει και σήμερα ως γέφυρα επικοινωνίας. Και επειδή μιλάμε για μεθόριους πληθυσμούς και για οριακούς πολιτισμούς, είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε πώς συναντιόνται οι διαφορετικότητες και οι ετερότητες και πώς γίνονται οι συνθέσεις. Γιατί, κύριε Νησιάκο, μιλάμε για μεθόριους λαούς και για τέτοιες συνενώσεις? Γιατί ακριβώς εκεί το πολυφωνικό τραγούδι. Το πολυφωνικό τραγούδι συναντάται πώς στα όρια των εθνικών ομάδων. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί δηλαδή που συναντιόνται διαφορετικοί πολιτισμοί, και αυτό είναι το μεγαλείο του. Όχι το στοιχείο της καθαρότητας, όπως τονίζεται πολλές φορές. Δεν είναι στοιχείο που παραπέμπει στην καθαρότητα. Είναι είδος πολιτισμού που παραπέμπει στην επικοινωνία του λαού. Στη συνεννόηση. Κατά τη γνώμη σας, εάν κάποιος τηλεθεατής έλεγε πολύ καλόπιστα ότι ας ανατρέξουμε όσο μπορούμε σε ρίζες, σε παραδόσεις, σε αιώνες, και να βρούμε όχι αφόρμη καφετηρία, γιατί αυτά είναι σαν κάποια υπόγεια ποτάμια, αλλά περίπου να βρούμε ποιοι διακινούν αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος κάποια στιγμή πάει και εγκαθίσταται εδώ, εκεί, παραπέρα, γίνεται ολιστικός, αφορά όλα αυτά τα σύνορα και τις χώρες, δεν έχει σημασία, αλλά δεν υπάρχει μια περίπου αρχή, έτσι και στον εθελοδός. Ναι, κοιτάξτε, δεν έχει απαντήσει η επιστήμη στο ερώτημα αυτό και νομίζω ότι... Και δεν ρωτάω τώρα εθνικιστικά, ναι, θα διαβάζετε σε διάφορα... Είναι βυζαντινό αυτό και... Ναι, θα διαβάζετε σε διάφορα βιβλία η Φυλάδια ότι είναι ελληνικό, αρχαιότητα κλπ. Είναι λάθος αυτή η τοποθέτηση. Βεβαίως, το μοντικό τραγούδι ξέρουμε ότι είναι συλλογικό δημιούργημα. Και αυτό σημαίνει ότι είναι δημιούργημα της κοινότητας, μιας κοινότητας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνεται ανώνυμα, το φτιάχνουν όλοι μαζί. Υπάρχουν κάποιοι χαρισματικοί άνθρωποι οι οποίοι τραγουδάνε και αυτό το προσλαμβάνει η κοινότητα, το επεξεργάζεται μέσα από τις κουκιές της και έτσι παράγεται το δημοτικό τραγούδι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξέρουμε πού αρχίζει και πού σταματάει η πολυφωνία και πού αρχίζει η μονοφωνία, η αντιφωνία κλπ. Και βεβαίως δεν μπορούμε να λέμε σήμερα ότι σε κοινωνίες που είναι πιο παραδοσιακές, πιο αρχαίγονες, εκεί έχουν πολυφωνία, τραγούδι είναι λάθος και αυτό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Οι πιο παραδοσιακές κοινωνίες είναι στη Βόρεια Αλβανία. Οι Φάρες στους Γκιακιδές ακόμα είναι υπαρκτές. Αυτές οι μεγάλες συγκοινωνιακές πατριαρχικές ομάδες. Εκεί δεν έχουν πολυφωνικό τραγούδι. Στον Νότο, που οι κοινωνίες προχώρησαν πολύ πιο γρήγορα στην πυρηνική οικογένεια, να το πω έτσι, έχουν πολυφωνικό τραγούδι. Άρα δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που λέμε αρχαίγονη ή αρχαϊκή κοινωνία και πολυφωνικό τραγούδι, είναι λάθος αυτή η σύνδεση. Το θέμα... Κάποια πράγματα στον πολιτισμό είναι και αυθαίρετα. Και το ζητούμενο για μας είναι να δούμε όχι ποια είναι η απότερη καταγωγή, αλλά να δούμε αυτό πώς λειτουργήσε ιστορικά και κοινωνικά και πώς διαδόθηκε. Και αν, κύριε Νητζιάκο, είναι ακόμα ζωντανό, εάν ακόμα πάλεται σαν μορφή έκφρασης συναισθήματος και τέχνης. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό, κύριε Εξαρχέ, θέλετε να μας πείτε τι θα ακούσουμε, γιατί πολύ ωραία μιλάμε, αλλά είναι καλό να πάρουν τηλεθεατές και μια πραγματική εικόνα του τι σημαίνει πολυφωνικό τραγούδι. Θέλετε να μας πείτε τι θα ακούσουμε τώρα? Το πολυφωνικό τραγούδι έχει πολλές εικόνες, τέλος πάντων. Αυτές τις πολλές εικόνες θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μέσα από τα συγκροτήματα αυτά. Και το πρώτο συγκρότημα? Το πρώτο συγκρότημα είναι από τη Χιμάρα. Ωραία. Είναι βορειοϋπηρώτικο. Είναι βορειοϋπηρώτικο και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Το πρώτο τραγούδι ως όνομα, ως τίτλο. Είναι Δημητρούλα. Η Δημητρούλα. Ναι. Θα ήθελα μόνο να πω για το πολυφωνικό σχήμα της Χιμάρας ότι είναι ένα σχήμα με μεγάλη ιστορία, ναι, και εκφράζει μια μουσική εκδοχή του πολυφωνικού τραγουδιού, ιδιαίτερα μελωδική σε σχέση με τα υπόλοιπα βορειοϋπηρώτικα και ιπηρώτικα πολυφωνικά τραγούδια. Το ίδιο το σχήμα της Χιμάρας έχει παρουσιαστεί και στο Μέγαρο Μουσικής το 1993 και επίσης στο Άμστερνταμ το 1997. Και θα υπάρχει και στο Παλάσι της 14. Βεβαίως. Ναι, ναι. 14 στο Παλάς, του μηνός σε δύο μέρες. Δεν είναι μόνο από τη Χιμάρα, είναι και από το χωριό Δρυμάδες. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν να τους για ακούσουμε. Πάμε. Σαν αυδέμψε
Δεν νομίζω ότι θα ενοχλεί αν πούμε ότι αναγνωρίσαμε τη Δημητρούλα, βέβαια, τη δικιά μας, έτσι. Πάρεμε και βάλεμε και τα λοιπά. Να... Είναι τα ίδια θέματα, τα ίδια τραγούδια, απλώς τραγουδούνται διαφορετικά. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι τραγουδούνται διαφορετικά από χωριό σε χωριό. Όχι από περιοχή σε περιοχή. Το διαφορετικά αυτός είναι ο πλούτος του παραδοσιακού πολιτισμού. Ναι. Κάθε χωριό έχει το χρώμα του. Ακόμη και χωριά τα οποία είναι κοντά σχετικά. Ακόμα και μέσα στα ίδια τα χωριά, διαφορετικές παρέες το παίρνουν, όπως λένε, διαφορετικά το τραγούδι. Κάποτε είχαμε συναντήσει με τον Αντώνη τον Έξαρχο σε ένα χωριό, τον Πολιτσανίτη Γέροντα Παντελή Μάκο, ένα από τις καλύτερες λαϊές, ένας ιδιαίτερος ρόλος του πολυφωνικού τραγουδιού. Και μας είπε μια ωραία κουβέντα. Ότι εμείς, παιδιά, κάθε ομάδα το παίρνουμε διαφορετικά το τραγούδι. Γι' αυτό μας λένε μοναχοκιτάριδες. Μοναχοί το κοιτάμε. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Το πολυφωνικό τραγούδι είναι πραγματικά πολυφωνικό. Δηλαδή, ζει σε μια μόνιμη, θα λέγαμε έτσι πιο δυτικότροπα, ζει σε μια μόνιμη διασκευή. Ναι, αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της δημιουργικής μουσικής γενικά. Ότι κάθε επιτέλεση ή εκτέλεση είναι μια μοναδική δημιουργία. Δεν είναι μια επανάληψη. Αυτό όμως. Μια παθητική επανάληψη. Ναι. Κάθε φορά ο τραγουδιστής δημιουργεί εκ νέου το κομμάτι. Και κυρίως όταν έχει να κάνει με λαλιά. Και δεν έχει να κάνει με μουσική διασκευή. Αυτό είναι ακόμα πιο και πολύ. Και είναι ο αυτοσχεδιασμός πάρα πολύ. Ο αυτοσχεδιασμός και του πώς ο καθένας το εκφράζει με τη λαλιά. Δεν είναι πια όργανο μουσικό. Έχει, άρα βγαίνει όλο το, αυτό που έχει ζήσει, δηλαδή το βίωμα, έτσι δεν είναι. Από την άλλη, όλη αυτή η πολυμορφία, κύριε Νητσιάκο, δυσκολεύει ή κάνει πιο ενδιαφέρουσα την έρευνα. Γιατί αυτή η συνάντηση δεν έχει ενδιαφέρον μόνο από ερμηνευτικής απόψεως. Και σε σχέση με τα σχήματα που συναντούνται, αλλά και σε σχέση με την έρευνα. Τα γοητευτικά πράγματα κάνουν την έρευνα γοητευτική. Νομίζω ότι ο πλούτος της παράδοσης είναι αυτός. Είναι η διαφορά. Παρότι έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για την ομοιότητα, ο πλούτος της είναι η διαφορά. Και βεβαίως η σύνθεση μέσα από τις διαφορές. Και στο πολυφωνικό είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ότι δηλαδή έχουμε τη θέση, την αντίθεση και τη σύνθεση. Και έχουμε το δικαίωμα του άλλου να διαφωνεί. Και ξέρετε, στα χωριά μας λένε κάθε τόπος για ζακώνη, κάθε μαχαλάς για τάξη. Που δεν σημαίνει μόνο τη διαπίστωση για τη διαφορά, αλλά σημαίνει και την αναγνώριση του δικαιώματος να είσαι διαφορετικός. Και η σύνθεση των αντιθέσεων είναι αυτή πολύ που χωράει τον κόσμο μπροστά. Αλλά να πάμε στον κύριο Έξαρχο και να μας πείτε, αν θέλετε, καταρχάς πώς βρήκατε αυτά τα συγκροτήματα, τα οποία καταρχάς τα χάρηκαν όσοι παρακολούθησαν την συνάντηση του Αυγούστου, του περασμένου, και θα τα χαρούν και όσοι πάνε στο Παλάσι την Παρασκευή. Πώς τα βρήκατε αυτά τα συγκροτήματα και πώς τα ενώσατε για να παρουσιαστούν σε ένα ενιαίο φεστιβάλ. Τα βρήκα με αρκετό κόπο, με αρκετό ψάξιμο. Πάρα πολύ ψάξιμο. Το λέτε και φαίνεστε ήδη κουρασμένος. Όχι, ήταν όμως μια προσπάθεια που την αγαπήσαμε από την αρχή. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ξέρετε όμως, νιώθω πως αυτό δεν είναι σωστό που λέμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εσείς τα ανακαλύψατε, αυτά υπήρχαν. Δεν τα ανακαλύψατε εσείς. Δηλαδή, δεν ήταν
άνθρωποι που εσείς τους μοντάρατε, δεν είναι έτσι? Όχι. Μα δεν εννοούσα αυτό. Ήταν έτοιμα σχήματα. Ανακαλύφθηκαν πολύ κόπο. Αλλά νομίζω ότι αυτά, νομίζω κάποια τα ξέρουμε κι εμείς. Ήταν έτοιμα σχήματα, αλλά ήταν και η αφορμή αυτή η προσπάθεια να δοθεί ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους να τραγουδήσουν πάλι μαζί. Ναι, αλλά χρειάστηκε να πάτε να τους βρείτε, να πάτε να τους κάνετε οργανωτικό. Αυτό εννοώ. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, που είναι η Σωτήρα της Βορείου Ηπείρου, αναγκαστήκαμε να φτάσουμε σε χωριά της Βορείου Ηπείρου για να βρούμε τους πολυφωνικούς όμιλους. Η πατρίδα σας είναι? Η Σωτήρα της Βορείου Ηπείρου. Η μακρινή πατρίδα των παππούδων μας. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα πολυφωνικά σχήματα και στους πολυφωνικούς ομίλους που θα την τόνιζε ο Βασίλης, φαντάζομαι. Ναι, πρέπει να κάνουμε τη διάκριση, διότι θα παρεξηγηθούμε από επιστήμονες. Άλλο πράγμα είναι το πολυφωνικό σχήμα που φτιάχνεται ως ομιλός στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού συλλόγου, και άλλο πράγμα είναι η παρέα του χωριού. Είναι διαφορετικά πράγματα. Και βεβαίως στην Αλβανία ξέρουμε όλοι ότι με την παρέμβαση του καθεστώτος Χότζα οργανώθηκαν αυτά τα πράγματα και μάλιστα επιβλήθηκε μια λογική του συστήματος. Και είναι πάρα πολύ έντονα χαραγμένο αυτό στους ομίλους της Νότιας Αλβανίας. Είναι λοιπόν διαφορετικό πράγμα ένα σχήμα όπως η Χαωνία, όπου διδάσκεται σαν σε σχολείο το τραγούδι, και άλλο πράγμα είναι μια παρέα του χωριού που μοιείται κανείς στο πολυφωνικό τραγούδι μέσα από την καθημερινότητα και μέσα από τις τελετές των κοινοτήτων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Απολύτως διαφορετικά. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι μόνο. Σε σχέση με το πώς καταρτίστηκε το πρόγραμμα της Διεθνούς Συνάντησης Πολυφωνικού Τραγουδίου και της ίδιας συναυλίας στο Παλάς. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάκτηση σαν φεστιβάλ. Δεν είναι έπαρση αυτού. Καταφέραμε σε ένα χωριό, στον Παρακάλεμο Ιωαννίνων, το οποίο υπάρχει πλούσια παράδοση πολυφωνικού τραγουδιού. Ενώ τα 10 χρόνια έχει εισηγήσει και από το πανηγύρι και από το χωριό το πολυφωνικό τραγούδι, με αφορμή τη Διεθνή Συνάντηση, οι ίδιοι οι γέροντες που τραγουδάγαν παλιά πολυφωνικό και οι οποίοι συναντάγανε συχνά την απορριπτική στάση των νεότερων, γιατί το θεωρούσαν κάτι το οποίο είναι ξεπερασμένο. Δεν το αγγίζανε. Με αφορμή τη Διεθνή Συνάντηση να επανενεργοποιηθούν, να κάνουν συστηματικά πρόβες, να ξαναβγάλουν το τραγούδι στο χωριό και να αισθάνονται οι ίδιοι χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτό. Και δημιουργική. Και δημιουργική. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Δίπλα στα υπάρχοντα πολυφωνικά σχήματα, που είναι σχήματα, όπως είπε ο Βασίλης, να προσπαθήσουμε να αντλήσουμε από τα ίδια τα χωριά τους ομίλους, τις αυθεντικές παρέες. Να προσπαθήσουμε να ακούσουμε το τραγούδι το πολυφωνικό έτσι όπως ακούγεται αυθεντικά, δίπλα σε αυτούς οι οποίοι ακολουθούν μια συστηματοποιημένη έκφρασή του. Πάμε στο επόμενο. Ποιο θα είναι? Το επόμενο τραγούδι είναι το Μόλις Κοιμηθεί το Κύμα. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι πάλι από τη Χιμάρα. Ωραία. Μόλις κοιμηθεί το κύμα, θα ρίξω το πρωτοβουλίο. Μόλις κοιμηθεί το κύμα, θα ρίξω το πρωτοβουλίο. Θα έρθω να σε πάρω, δεν αντέχω άλλο. Όταν δροσίσουν τα χόρτα, πολύ καλά.